μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, μετά από 12 χρόνια διεκδικήσεων καλύτερων συνθήκων λειτουργίας στο σχολείο τους, για πρώτη φορά κάνουν κατάληψη. Οι χώροι είναι μικροί και ασυντήρητοι. Κάποιοι υπόγειοι με κακό αερισμό και ο εξοπλισμός ελάχιστος. Οι καθηγητές κατευθύνσεων καθυστερούν να διοριστούν και χάνονται εκατοντάδες ώρες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως είναι ότι το γυμνάσιο και το λύκειο φιλοξενούνται σε διαφορετικά κτίρια που απέχουν μεταξύ τους 1500 μέτρα. Χάνονται δεκάδες ώρες κάθε εβδομάδα από τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών μας. Δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονης εποπτείας των χώρων. Ο εξοπλισμός του σχολείου, βιβλία, εργαστηριακό και καλλιτεχνικό υλικό πρέπει να είναι διπλός ή να τα μεταφέρουμε από το ένα κτίριο στο άλλο. Δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ μαθητών γυμνασίου και λυκείου. Και κινδυνεύει η ζωή μας αφού πηγαινοερχόμαστε διασχίζοντας επικίνδυνους δρόμους, μεγάλες κυκλοφορίες για εκδηλώσεις, πρόβες, εργαστήρια και μαθητικά συμβούλια. Κάθε χρόνο ακούμε τις ίδιες υποσχέσεις. Μας διαβεβαιώνουν ότι από τη νέα χρονιά θα ξεκινήσουμε σε κατάλληλο χώρο. Τον Ιανουάριο του 2014, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, υπάρχει απόφαση με την οποία καθορίζεται ως χώρος ανέγερσης σχολείου οικόπεδο επί της Οδού Μοναστηρίου, που ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων υπόσχεται ότι θα χτίσει το καλλιτεχνικό. Ο Σύλλογος Γονέων τότε υποστηρίζει δυναμικά, σχεδιάζοντας βιοκλιματικό κτίριο που εντάσσεται σε ΕΣΠΑ με 100% χρηματοδότηση. Όμως 12 χρόνια μετά τον πρώτο αγιασμό, στην προσωρινή στέγη τα προβλήματα απλώς μεγαλώνουν. Σήμερα φοιτούν 277 μαθητές. Δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος για τη σύντηση. Δεν υπάρχουν ούτε καν εκείνοι χώροι που διαθέτουν όλα τα υπόλοιπα σχολεία, όπως εργαστήριο φυσικών επιστημών και πληροφορικής. Ένα τμήμα λυκείου δεν έχει καν βασική αίθουσα διδασκαλίας. Είναι αδύνατες οι συνεδριάσεις όλου του συλλόγου διδασκόντων για τα ζητήματα που προκύπτουν. Δεν εξυπηρετούνται δημιουργικές εργασίες ή εργαστήρια και υπάρχει πρόβλημα με τις εξετάσεις στο λύκειο και τις εισαγωγικές στο γυμνάσιο. Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των δύο σχολικών κτηρίων είναι αυξημένο. Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων αναζητούν λύση και την βρίσκουν στο Παπάφιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παπάφιου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και η Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων συμφωνούν. Αλλά ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων δηλώνει ότι δεν υφίσταται δυνατότητα ούτε άμεσης ούτε έμεσης μεταστεγασής του. Τον Ιανουάριο του 2018, το Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη καλεί τους εμπλεκόμενους φορείς για να βρεθεί η οριστική λύση. Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων και ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως αντιδρούν δυναμικά. Η συνάντηση δεν πραγματοποιείται ποτέ. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. 4 μήνες μετά, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας υπόσχεται στους μαθητές πως σε 3 μήνες θα έχουν τη λύση στο στεγαστικό πρόβλημα με χαρτί και με μολύβι. Τι συμβαίνει με το οικόπεδο που προβλέπεται να ανεγερθεί το καλλιτεχνικό σχολείο, ποιος βάζει εμπόδια στην υλοποίησή του? Μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα στέγη, το σχολείο θα συνεχίσει να λειτουργεί σε 2 κτίρια. Γιατί ο Δήμαρχος σαμποτάρει τη μεταστέγασή του στο Παπάφιο, για το οποίο όλοι οι αρμόδιοι φορείς είναι σύμφωνοι? Η σχολική κοινότητα του Καλλιτεχνικού Σχολείου, γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές, διεκδικούμε την άμεση μεταστέγασή του στο Παπάφιο, έως ότου ολοκληρωθεί η ανέγερση του νέου κτηρίου. Αξίζει να κινδυνεύει η ζωή μας κάθε μέρα.